2023-2024 με το Super Cup, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ο George Pappas με το 10, ο Μουσταφά Φαλ με το νούμερο 16, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με το 24, ο Kenny Williams με το 32, ο Trevor Thompson με το 33, ο Νίκος Χουγκάς. Υπάρχει sold out, έτσι Γιάννη? Υπάρχει sold out. Αλλά υπάρχει και μια σημείωση ότι ένα εισιτήριο αντιστοιχεί και στα 4 παιχνίδια, έτσι. Γιατί και αυτός είναι στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, τον Μιχάλη Μελή, αντιπρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Play-off που πέρυσι δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που έφυγαν ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας, το ζήτημα τους. Προσπάθειά του με το ένα χέρι, ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού Παπα-Νικολάου. Γόκα Παπα-Νικολάου, εντυπωσιακή εναλλαγή. Είναι κυρίαρχος στους εθέρες. Γόκα. Σκαστή πάσα ευθυνδιασμού, ανάποδο lay-up, δεύτερο ανάποδο εύστοχο lay-up του Παπα-Νικολάου, 2-3. Walk-up, ένα πλάγιο pick and roll στη γωνία. Ο Παπα-Νικολάου έτοιμος μετά την πάσα. Baseline το Παπα-Νικολάου cutless, ε. Ακριβώς. Μιλουτίνοφ δεν μπόρεσε να υποδεχθεί σωστά τώρα την πάσα. Μη την κουκουλή. 3-10, δεν σκόραρε ούτε τώρα το Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός ήθελε να βγάλει ευθυνδιασμό, όχι πρωτεύοντα, δευτερεύοντα, με τρίποντο του walk-up. 3-13, δεύτερο τρίποντο στο μάτς. Η επαναφορά του Ολυμπιακού από το γόκαπ για τον Πίτες κάτω από το καλάθι. Πίτες προσποιείται με ταμπλό, σκοράρει, κερδίζει εύκολα εδώ. Ράγκλαντ, λάθος πάσα, έκλεψε στην περιφέρεια γόκαπ. 3-2, ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού. Νέο ανάποδο. Νέιτ Ρένφρο σταματάει στα ίσα ο Μιλουτίνοφ τον ψηλό του Περιστερίου που έχει και τον Ξανθόπουλο στην πεντάδα του και μετά θα πάμε στο Γιάννηνά του. Βγήκε ωραία από τα σκρίνο Κένι Γουίλιαμς. Χάντς. Ο Γκος είναι κοντά του. Χουγκάζα φύλακτος μετά το σκριν από την κορυφή της. Κάναν ένας εναντίον ενός με τον Τζέιλεν Χάντς. Κάναν περνάει την άμυνα με ταμπλό. Το Ρένφρο. Μπροστά του είναι ο Κάναν. Ξανθόπουλος θέλει να περάσει την άμυνα. Κερδίζει φάουλ. Πετάει την μπάλα. Αυτή θα μπει στο καλάθι. Μετράει και μια συμπληρωματική βολή. Το έμεσο τρίποντο του Ολυμπιακού και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Καλή άμυνα, κλέψιμο και lay-up. Εδώ θα κρατήσει την κατοχή ο Williams Goss. Θα πάρει και το φάουλ του Ντάκουμπιτς. Μετράει το καλάθι. Είχε πείτε, η πάσα για το Ρένφρο. Άλλη μία πάσα έξω. Ο Χαντσαφύλακτος δεν θα λαθέψει. Williams Goss σε σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος, 17-24. Περίοδο, έχει 60%, αλλά και το Περιστέρι διορθώνει το ποσοστό του. Του φαλ, πάσα στην αδύνατη πλευρά, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης χωρίς άμυνα για τρεις. Το χτύπημα της κόμπρας. Αυτά. Το Λαρετζάκη πάνω στον Χάντς, pick and roll, Χάντς εκτελεί αμέσως και είναι εύστοχος και γίνει ουσιαστικά αλλαγή. Williams Goss με μεγάλη καμπύλη απέναντι στον Ντάκουβιτς. Που εδώ θα καρφώσει εντυπωσιακά με το ένα χέρι. Εδώ όμως θα το απολαύσετε κι εσείς. Ξανά και τώρα Ράγκλαντ. Ντάκουμπιτς χωρίς άμυνα. Άργησε ο Λούτζης σου τριών πόντων. Κλέβει ο Χάντς. Βγήκε δυναμικά μπροστά από το Λαρετζάκη και πηγαίνει στον ενδιασμό για το προβάδισμα. Το σουτ εύκολο rebound του Λαρετζάκη. Πρώτη πάσα για το Λούτζη. Ευθυνδιασμό του Ολυμπιακού. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνο που ερχόταν ως τρέιλερ από το κέντρο. Για δίνει οδηγίες, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι πολύ πιο ήρεμος. Ο Ολυμπιακός δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Γουόκαπ ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Πίτερς αφύλακτος θα δοκιμάσει το σύγκριον κόντων, είναι εύκολο. Πήκε ρόλ με τον Μιλουτίνο, η πάσα του στη γωνία, Λούτζης η προσποίηση, πάει μέχρι το lay-up ο Λούτζης. Χωρίς παράβαση, επιστρέφει στην άμυνα του ο Γουόκαπ. Χάντς πάνω στην άμυνα του Γουόκαπ για τρεις. Μπάζερ, Πίτερ, μεγάλο καλάθι. Από τον Τζέι Πίτερς, Γόκαπ, η επιπλέον πάσα, Williams Goss, σε σου τριών πόντων από 45 μοίρες. Ολυμπιακό για τον Ολυμπιακό, Χάντς, με τον Μιλουτίνοφ, τον πέρασε, ακολουθεί ο Μιλουτίνοφ, goal foul από τον Τζέιλεν Χάντς, που έπαιξε καταπληκτικά. Και το έμεσο τρίπο, ρολάρι, Λούτζης, Μιλουτίνοφ, το κάρφωμα. Εδώ κυκλοφόρησε πολύ ωραία την μπάλα. Με υπομονή ο Ολυμπιακός. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Θα μείνει για λίγο ακόμη μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Ράγκλαντ έκλεψε την μπάλα το γουόκαπ και πηγαίνει στο lay-up σωστά. Και για τις δύο ομάδες στα τρίποντα. 43% για το Περιστέρι, 54% για τον Ολυμπιακό. Και γενικώς ένα ανοιχτό παιχνίδι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σωστό φυσικά. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Γίνεται περισσότερο, ναι. Αλλά νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα πραγματικά θα είναι. Τώρα παίζει καλή άμυνα. Κλέβει και την μπάλα. Τρίποντο του Κάναν στον εφηδιασμό και αυτό μέσα. Από την baseline. Ο Γουόκαπ για τον Πίτερς. Έχασε αυτό την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Κένι Γουίλιαμς για τον Τζέιλεν Χάντ που φτάνει μέχρι το layup. Φαλ. Θα γυρίσει. Θα πετύχει καλάθι. Ήταν με τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ήταν βασικός με τους Γάλλους. Είχε ένα θέμα φιλικά. Σήμερα παίρνει χρόνο και καλύπτει τη θέση 5 μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μπάλα στον Χάντς. Εδώ γλιστράει ο Κάναν. Δεν υπάρχει παράβαση βημάτων. Κρατάει την κατοχή και πασάρει στον Μιλουτίνοφ. Αυτός με το ανάποδο λέει 44-58. Ράγκλαντ, Πουλιανίτης, σε σου τριών πόντων μέσα. Κάναν για τον Γκόκαπ. Πάλι αλλάζει πλευρά ο Ολυμπιακός. Δεν θα εκτελέσει ο Λαριτζάκης. Θα δώσει τον Πίτερς ασίστ. Μένουν 6 δευτερόλεπτα για τον Περιστέρι. Χάντς στέκεται. Εκτελεί τον κόβι ο Λαριτζάκης. Γκόκαπ από το κέντρο. Πετάει την μπάλα. Ταμπλό σίδερο και έξω. Και έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη. Τη αδύνατη πλευρά στη γωνία ο Κάναν. Η πάσα για τον Σίγμα. Αυτός με το Χουγκάζ. Σίγμα γυρίζει. Θα χάσει την μπάλα την αλλαγή πάνω του. Χουγκάζ με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να περάσει. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Σίγμα. Σίγμα. Αυτός πηγαίνει στο close out. Θα κοπεί όμως το τελείωμα της προσπάθειάς του από τον Ντάγκουμιτς που του πήρε τα βήματα. Κένι Γουίλιαμ στον εφηδιασμό για το καλάθι του Περιστερίου το Μιλουτίνοφ. Αυτός περιμένει το Λαριτζάκι. Του δίνει και το σκριν. Λαριτζάκι σε σούτ 2 πόντων είναι εύστοχος. Πέιν απέφυγε το επιθετικό φάουλ, προσποιείται, αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Κάνει έρμπολ. Μιλουτίνοφ στο rebound και στο καλάθι. Σίγμα. Σκαστή πάσα. Μιλουτίνοφ. Κολ φάουλ πλέον. Μοιάζει να μην έχει επιστροφή. Έχουμε ακόμα 5,5 λεπτά παιχνιδιού. Το Περιστέρι έμεινε χαμηλά παρά τις προσπάθειες. Τόσο να playmaker την μπάλα. Αυτός θα του την επιστρέψει. Μιλουτίνοφ. Η πάσα για το Σίγμα που θα κάνει βήματα. Αλλαγή κατά τον Ντάγκουμπιτς. Με τον Σίγμα. Ντάγκουμπιτς σε σουτ 2 πόντων. Ωραία τρίπλα στον Κένι Γουίλιαμς. Δεν πέρασε η πάσα του στην αδύνατη πλευρά. Έκλεψε ο Ξανθόπουλος. Ευνηδιασμός για το Περιστέρι. Ο φάουλ χέρι-χέρι για τον Παπα-Νικολάου. Αυτός θα προσποιηθεί στον Τόμψον. Θα γυρίσει, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Ξανθόπουλος θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι το Λεϊάπα με έρμπολ. Williams Goss, Παπα-Νικολάου. Τρίποντο χωρίς άμυνα στον εφηδιασμό. 10. Ο Ξανθόπουλος κλέβει και θα δώσει στον Τόμψον. Αυτό στον εφηδιασμό θα καρφώσει. Σίγμα πέρασε από την άμυνα του Ντάγκουμπιτς, πασάρει έξω. Λαρετζάκης για 3 που συνεχίζει με 50% στα τρίποντα. Ο Λούτζης έκλεψε από το Χάντς. Θα τελειώσει τη φάση με αυτό το lay-up. Χάντς, ωραίες τρίπλες, φτάνει μέχρι το lay-up αστοχή, θα διορθώσει τα... Πάει στη γωνία, θα εκτελέσει και είναι σου τριών πόντων μέσα σε αποθέωση. 64, Ολυμπιακός, 84, άνετη νίκη του Ολυμπιακού, διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων.